Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης και αυτό είναι το πολύ αναμενόμενο podcast του Τζέζα Tech. Είναι το Τζέζα Talk και για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Τζέζα Tech, είναι το κανάλι μου, ένα κανάλι τεχνολογίας. Υπάρχει ένα χρόνο στο YouTube. Πέρυσι τον Ιανουάριο βγήκε στον αέρα εκτός εισαγωγικών και φέτος τον Ιανουάριο βγαίνει και το podcast. Ο Ιανουάριος για κάποιο λόγο μου πάει πολύ καλά. Πάντα Γι' αυτό και τον επιλέγω. Ιανουάριο ξέρω, Ιανουάριο εμπιστεύομαι. Τι θα είναι τώρα αυτό το podcast. Αυτό το podcast θα είναι τεχνολογικό που μπορεί λίγο να τρομάζει κάπως αυτό διότι σου λέει αυτός μιλάει συνέχεια για τεχνολογία, μιλάει συνέχεια για κινητά, θα έχουμε εδώ και κανένα τρία τέταρτα μια ώρα να μας μιλάει πάλι για αυτά. Στη ζωή είναι όλα σχετικά και ναι και όχι. Θα έλεγα ότι με βάση την τεχνολογία θα προσπαθήσουμε να αναλύουμε και διάφορα άλλα πράγματα ή αν θέλετε όχι να αναλύουμε, να αναφέρουμε άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, τα οποία μπορεί να μας ενόχλησαν. Αν παραδείγματο χάρη δω κάτι το οποίο με έχει κάνει να γελάσω πολύ, θα ρω ότι μπορώ να το πω μέσα από το podcast, διότι να σας το πω έτσι λίγο πιο απλά. Πώς το βλέπω λοιπόν εγώ το podcast με πολύ απλά λόγια. Σαν να είμαστε μια παρέα οι οποίοι όλοι έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για ζητήματα και θέματα τεχνολογίας Και μια φορά την εβδομάδα λέμε, δεν πάμε, βρε αδερφέ, να πιούμε και ένα ποτό. Ποτό όχι, μας το έχει απαγορεύσει ο γιατρός πιθανώ. Δεν πάμε, ρε αδερφέ, να φάμε ένα πιάτο φαγητό. Ανάλατο μεν, χωρίς πολλά πικάντικα γιατί μα ενοχλούν κτλ. Μα τα έχουν απαγορεύσει λίγο και αυτά. Αν όχι φαγητό, να πάμε έστω για έναν καφέ. Χωρί πολύ ζάχαρη γιατί μα πειράζει. Χωρί καφέινη γιατί μα πειράζει. Για κάποιο λόγο τέλο πάντων να βρούμε, να βγούμε. Έτσι το βλέπω αυτό το podcast, που σημαίνει ότι θα συζητάμε σαφώ και για θέματα τεχνολογία, αλλά και για διάφορα άλλα. Για όσου δεν με ξέρετε τώρα, είτε από το podcast εδώ που με ακούτε πρώτη φορά, είτε ακόμα και από το κανάλι, διότι ένα χρόνο τώρα δεν νομίζω να έχω κάνει κάποιε ιδιαίτερε συστάσει. Θεωρώ περιττό αλλά εφόσον το podcast είναι κάτι πιο χαλαρό, θα τις κάνω. Θεωρώ ότι μπορείς να μάθεις πολλά για έναν άνθρωπο αν τον ρωτήσεις λίγο για τα σχολικά του χρόνια, λίγο για τα φανταρικά του και λίγο για τα επόμενα. Θα σας πω από ένα περιστατικό και από αυτές τις τρεις περιόδους της ζωής μου, αρκετά σύντομο, αλλά αρκετά χαρακτηριστικό και από τις τρεις. Στο σχολείο λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα και ιδιαίτερα ούτε καλός, δεν ήμουνα ποτέ των μαθημάτων να πέφτω κατά πάνω. Ήμουνα μέτριο προ το καλό στην αρχή. Και όσο τελείωνε το σχολείο, επειδή το είχα βαρεθεί και πολύ, ήμουνα μέτριο προ το κακό μαθητή. Στο σχολείο, λοιπόν, ήμουν ένα παιδί αντιδραστικό. Θα μπορούσε να πει κανένα, αλλά όχι ιδιαίτερος. Δεν πηδούσα από τα σίδερα. Θα σα πω μόνο αυτό. Κάποια στιγμή, εγώ νόμιζα, μαγείρευα τι απουσίε, επειδή έκανα πολλές, ε, δεν μπορούσα ποτέ την πρώτη ώρα. Ποτέ. Η πρώτη μου ώρα ήταν. Πε μου καλύτερα να μείνω μέχρι τι 4 το απόγευμα στο σχολείο παρά την πρώτη ώρα. Πρώτη ώρα λοιπόν πάντα αργούσα. Εντάξει, κάποιε φορέ, εκτό από την πρώτη ώρα, έφευγα και κάποιε από τι ενδιάμεσε, έφευγα και λίγο πριν το τέλο. Γενικά έφευγα. Τα είχα λοιπόν μαγειρέψει έτσι. Δεν ξέρω πώ τώρα τα παιδιά παίρνουν απουσίε στα σχολεία. Αλλά τότε θυμάμαι είχαμε ένα πουσιολόγιο, αυτά τα κλασικά που ήταν άσπρο, χαρτί μπροστά, κίτρινο πίσω και στη μέση το κλασικό το καρμπόν, όπου οι αποσιολόγοι, αν θυμάμαι καλά, γράφανε αριστερά το μάθημα που είχαμε και μετά δεξιά είχανε κάποιες στήλε και γράφανε α, άμα ήταν απουσία ή π, παρόν, ήταν συν και μετά τα κάναν πλήν, ήταν δηλαδή πλήν απουσία και το συν ήταν παρουσία, μαρχόταν ο άλλο και τα λοιπά. Ήταν κάτι μπερδεμένο. Να σα πω την αλήθεια, δεν τα θυμάμαι τώρα, γιατί. Πού να τα θυμάμαι κιόλα. Εγώ όμω είχα βρει τον τρόπο και όταν μου βάζαν το πλήν σε αυτά τα κουτάκια, εγώ κάθε φορά που έλειπα λοιπόν, πήγαινα τη δεύτερη ώρα καλώ και σε και το πλήν το έκανα συν. Τα είχα μαγειρέψει λοιπόν, πρέπει να σα πω έτσι, που εγώ από ό,τι θυμάμαι, γύρω στην άνοιξη, δηλαδή γύρω στο Μάρτιο, είχα καταφέρει να έχω μετρημένε. 149 απουσίες. Τότε ήταν 100 οι αδικαιολόγητες και 50 δικαιολογημένε, 100 οι αδικαιολογημένες, 50 αδικαιολόγητες, 150 ήταν ο μαγικός αριθμός πάντως που δεν έπρεπε να περάσουμε. Εγώ τα είχα καταφέρει και τα είχα κάνει έτσι και ήμουν και καλός και διαλεγμένο και έλεγα μια χαρά. Κάποια στιγμή λοιπόν σε ένα διάλειμμα έρχεται μια φιλόλογος, τη θυμάμαι σαν τώρα, ανεβαίνει τις κάλες, με πετυχαίνει στις, στις μπροστά και μου λέει «Μιχάλη να σου πω λίγο». Λέω «Παρακαλώ, γνωστή αυτή του μεταξύ οικογενειακή μα φίλοι. Λέει, έχει πρόβλημα με τι απουσίε. Λέω εγώ κανένα πρόβλημα, τι πρόβλημα. Μου λέει, έχει πολλέ, έχει 270. Λέω πώ έχω 270, έχω 149 και μάλιστα είναι μετρημένε. Ναι, μου λέει κανεί λάθο. Αυτέ είναι μου λέει μαζί με τι βισμένε που λε. Λέω ποιε βισμένε. Μιχάλη, όταν σβήνουμε τι απουσίε, λέει, εκτό από το πλήν που το κάνουμε συν, ο καθηγητή βάζει και μια υπογραφή δίπλα ε, αυτό μου είχε ξεφύγει. Πού να ξέρω εγώ και πού να δω Φαντα... Πώς πώ ήμουνα τότε εδώ μεταξύ, ε? πού να δω εγώ ότι έβαζε και ο καθηγητή υπογραφή. Και τώρα λέω τι γίνεται. Τώρα μου λέει, σε θέλει ο Λυκειάρχη. Πρέπει να πα κάτω να σε δει. Πω. Πώ... Πάω στο Λυκειάρχη, τι να κάνω κι εγώ. Χτυπάω την πόρτα, τη θυμάμαι, είναι μερικέ εικόνε που σου μένουν στη ζωή. Εμένα μου έχει μείνει αυτή η εικόνα του Λυκειάρχη, τη καθηγήτρια πρώτα απ' όλα και του Λυκειάρχη μετά, χτυπάω την πόρτα, σοβαρό αυτό, ναι, ήταν μισά ανοιχτή, τον βλέπαν δηλαδή απ' έξω. Λέω, κύριε Λικιάρχα, καλησπέρα. Μπε μέσα μου, λέει. Πω, πω, λέω τώρα, με σταύρωσε. Κλείσε την πόρτα μου, λέει. Κλείνει την πόρτα, κάτσε. Με το που κάθομαι, χαμογελάει άλλο άνθρωπο. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, Μιχάλη, κοίταξε να δει. Με ενημέρωσαν ότι έχει πρόβλημα με τι απουσίε. Λέω, ναι, λέω να σα εξηγήσω. Δεν χρειάζεται, μου λέει. Εγώ θα σε βοηθήσω. Επειδή με βοήθησε κι εσύ, θα σε βοηθήσω κι εγώ, αλλά πρέπει να έρθουν οι δικοί σου εδώ. Τι είχε γίνει. Εμεί τότε είχαμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τον οποίο θα αναφέρω και μετά. Εγώ τα πρωινά που έφευγα, ω επιτοπλίστων πήγαινα στο σταθμό. Δηλαδή, δεν ήμουν από αυτού που φεύγανε και πηγαίνανε, α πούμε, και καπνίζαν ή κάνανε οτιδήποτε. Εγώ πήγαινα στο σταθμό. Είχα τέτοια τρέλα από μικρό για το σταθμό, που φανταστείτε, έκανα κοπάνα του σχολείου και πήγαινα σε ραδιοφωνικό σταθμό, το δικό μα και καθόμουν και έβλεπα τους άλλους που κάνανε εκπομπή, ειδήσει και τα λοιπά. Ήταν ένας από τους δύο ή τρεις, αν θυμάμαι, τότε, το 89, που υπήρχαν στη Λάρισα και ήταν προεκλογική περίοδο. Και εμείς, τον Λυκειάρχη, επειδή κατέβαινε τότε για υποψήφιο, τον είχαμε πάρει και συνέντευξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν σε έχει πάρει συνέντευξη ένα από τα τρία μέσα της πόλης σου, ήταν κάτι σημαντικό τότε, μην το βλέπετε τώρα που ο καθένας μπορεί να μιλήσει οπουδήποτε. Ο τύπο αυτό λοιπόν δεν το είχε ξεχάσει. Και εγώ δεν το είχα συνδυάσει και μου λέει: Επειδή με βοήθησε, θα σε βοηθήσω. Ξηγημένο εντελώ, αλλά πρέπει να έρθει η μητέρα σου εδώ. Πάω, α, πού να πάω εγώ τώρα στο σπίτι και να πω στη μάνα μου. Έχω 270 απουσίε. Δηλαδή, αυτή στην ουσία θα μου, έπρεπε να μου μετρήσουν παρουσίε που ήταν λιγότερε. Πάω, λέω με λίγα λόγια στη μάνα μου: Πρέπει να πάω στο σχολείο, γιατί κάτι μου είπαν, ένα πρόβλημα έχω με τι απουσίε. Δεν κατάλαβα λέει, ότι ακριβώ. Αλλά πρέπει να πα στο σχολείο. Εντάξει μου λέει και αυτή. Έτσι όπω το είπα εγώ, δεν ήταν και τόσο σημαντικό το τύπου Μένω γιατί έχω τι διπλάσει. Πάει, γυρνάει. Θυμάμαι ότι δεν έγινε και πολύ χαμό. Ε, η συζήτηση ήταν του τύπου Μα γιατί φεύγει, Μα πού πα τέλο πάντων. Δηλαδή περισσότερο του ανησυχούσε το πού πάω παρά το ότι έκανα απουσίε και ενδεχομένω να έμενα. Και, δεν, και φυσικά δεν υπήρχε και θέμα να μείνω γιατί του είχε καθυσυχάσει ο Λυκειάρχη. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήμουνα στο σχολείο. Ήταν τότε που είχαν γίνει για πρώτη χρόνια καταλήψεις. όχι μετά που γίνανε συνήθεια και γίνονται, αν δεν κάνω λάθο, μέχρι τώρα, προ-COVID δηλαδή που γινόταν συνέχεια. Ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε καταλήψεις. Ήταν η πρώτη χρονιά που φυσικά εννοείται ήμουνα μπροστά. Κοιμήθηκα μέσα στο σχολείο, ήμασταν με όλοι μαζί, πλακωνόμασταν με του γονεί που θέλαν να ανοίξουν. Πιστεύω να καταλάβατε ποια ήταν η παρουσία μου στο σχολείο. Α, και δεν σα είπα το πιο σημαντικό. Είχαμε μια καθηγήτρια Αγγλικών, πραγματικά τη θυμάμαι και αυτή και το όνομά τη και τα πάντα, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε. Όχι ότι θα ζει, αλλά λέμε, ε, η οποία μ, μου πήγαινε για κάποιο λόγο πολύ κόντρα. Εγώ πρέπει να σα πω δε ότι στο σχολείο είχα μαλλιά. Ήμουνα, την είχα δει πολύ hard rock. Αν θυμάμαι, καιρό άκουγα, ναι. Αντίδραση γενικά σκισμένα, τζιν. Μαλί, μακρύ, όταν λέω μακρύ, δηλαδή έκανα έτσι πίσω το χέρι μου και έπιανα ο, μέχρι που έφτανε το χέρι μου πίσω στην πλάτη ήταν το μαλλί. Το έπιανα κοτσίδα δηλαδή αν ήθελα κανονικά. Και είχαμε μια καθηγήτρια αγγλικών παιδιά που λέτε που δεν με πήγαινε με τίποτα. Διότι δεν της άρεσε το ότι καθόμουν σταυροπόδι. Καλά ακούσατε, δεν της άρεσε ότι καθόμουν σταυροπόδι στην τάξη. Ότι είχα μαλλί, ότι είχα σκισμένα τζιν. Δεν της άρεσε γενικά τίποτα επάνω μου. Εγώ αγγλικά Είχα πάρει ό,τι δίπλωμα υπήρχε και δεν υπήρχε. Πτυχίο, όπω τα λένε, έτσι. Από φροντιστήρια. Στο σχολείο, λοιπόν, στο πρώτο τρίμηνο μου βάζει 10. Στο δεύτερο τρίμηνο μου βάζει 8. Και με πιάνει μετά λίγο πριν τελειώσει το τρίτο και μου λέει, αν συνεχίσει έτσι, στο τρίτο θα σου βάλω 6. Και λέω, δεν με ενδιαφέρει, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω. Και μου έβαλε στο τρίτο τρίμηνο 6. Και είχα 10, 8 και 6 αγγλικά. Έχοντα όλα τα πτυχία από πίσω. Απλά και μόνο γιατί αυτή, αυτή, δεν ήθελε τα μαλλιά μου, δεν ήθελε τέτοια και εγώ δεν ήθελα να τα κουρέψω, απλά και μόνο για να τι πάω κόντρα. Στην τρίτη ηλικίου δε, μόλι τελείωσα το Λύκειο, λέω: Τώρα θα πάω να τα κουρέψω. Και την τελευταία μέρα πήγα και τα κούρεψα, πάω στο σχολείο, με βλέπει κουρεμένο, κατάλαβε φυσικά και μου λέει: Καλά, περίμενε την τελευταία μέρα για να πα να κουρευτεί, και τη λέω: Ναι, περίμενα την τελευταία μέρα. Αυτή ήταν η περίοδο του σχολείου μου. Για να καταλάβετε λίγο πολύ πώ πήγε το πράγμα. Καλά πήγε, θα έλεγα. Μετά από το σχολείο, ο κάθε άντρα πάει φαντάρο. Στο στρατό πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν θα σα πω τώρα τι ιστορίε, γιατί τι απεχθάνομαι. Είναι συνήθω βαρετέ, είναι συνήθω επαναλαμβανόμενε και είναι συνήθω αυτά. Ο ταξιάρχο μου είπε, ο, ξέρω εγώ τι είχαν εκεί στο πεζικό, γιατί εγώ ήμουν αεροπορία. Ο στρατηγό, ο αυτός, τι μου είπε και τέτοια και είναι και να έχει πάει φαντάρο είναι βαρετά. Πόσο μάλλον να είσαι καμιά γυναίκα που δεν έχει σχέση με αυτά ή να μην έχει πάει. Θα σα πω όμω κάτι που θα σα τριγκάρει σίγουρα. Στο στρατό ήμουνα φωτογράφο. Και όχι μόνο ήμουνα φωτογράφο. Εκεί που υπηρετούσα είχαμε παγόνια και χρυσόψαρα. Μόνο αυτό σα λέω. Πείτε μου, ποιο άλλο σα έχει πει ιστορία από το στρατό του που ήταν μαζί με παγόνια και χρυσόψαρα. Και μην φανταστείτε τίποτα χρυσόψαρα από αυτά που βλέπετε στις φωτογραφίες ή στα ενιδρία που είναι κάτι ξέρω εγώ καχεκτικά, κάτι μικρά, κάτι αδύνατα. Σας μιλάω για χρυσόψαρο το οποίο ήταν μικρή τσιπούρα. Το έλεγες και πρισμένο, το έλεγες ότι τώρα θα πηδήξει έξω να αυτοκτονήσει. Ήταν το μπαμπάτσικο το χρυσόψαρο που αν υπήρχε ίντερνετ τότε και το βγάζα φωτογραφία ε, μπορεί να μας πηγαίνουν μέσα όλους και για βασανισμό ότι τα δίναμε πολύ τροφή, αλλά αυτά τα χρυσόψαρα τα καημένα που είχαμε ήταν σε μια λίμνη κανονική έξω. Είχαμε και λιμνούλα, δεν είχαμε τα χρυσόψαρα σε ενιδρίο όπω τα έχουν όλοι. Εμεί τα χρυσόψαρα τα είχαμε σε λιμνούλα, στη μέση με συντριβανάκι. Ήταν πολύ ωραία. Γι' αυτό σα λέω, αν σα πω εγώ την ιστορία μου, δεν θα είναι σαν τον άλλον. Είμαι τα παγόνια τα οποία είχαμε τα κλουβιά, βγαίναν δηλαδή από το θάλαμο, είχαμε τα παγόνια, παλιότερα είχαν και άλλα πουλιά μου είχαν πει εκεί και μάλιστα ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων των οδηγών που περνούσαν με τα Mercedes τα Jeep για να πάνε τους σκοπούς που περνούσαν από εκεί μπροστά για να πάνε στις σκοπιέ τους φαντάρους, μην πατήσουν κανένα παγόνι, γιατί ένας είχε πατήσει μια φορά ένα παγόνι και βρέθηκε σε πινέζα του χάρτη. Θα μου πείτε είναι δυνατόν ή είναι υπερβολέ. Δεν είναι καθόλου υπερβολέ. Αν ξέρετε κάποιον που υπηρέτησε στο μεικτό αεροφωτογραφικό κέντρο Λάρισα, έτσι ήταν τουλάχιστον όταν πήγα εγώ το 1992. Επίση έχω να σα πω ότι εκεί μέσα ήμουνα και στα ίμια. Εδώ σα θέλω. Ήμουνα φαντάρο, ήμουνα παλιό κιόλα, ήμουνα κανένα δύο μήνε, τρει πριν απολυθώ, και όταν λέω τρει μήνε, δεν εννοώ εννιά μήνα και το δεκά μήνα, τώρα, τότε ήταν 17 μήνε, 19 μήνε και 21 μήνε. Αν ήσουν σε σύνορα, μετά αν ήσουν σε παραμεθόριο που δεν ήταν σύνορα ακριβώ, αλλά κάτι άλλο, και 21 αν υπηρετούσε στον τόπο σου. Εγώ λοιπόν υπηρέτησα 21 μήνε, και φανταστείτε τώρα να έχω υπηρετήσει του 17, ξέρω εγώ, 18, και να σκάνει τα ίμια. Και να λε Παναγία μου, είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν φτάνει που θα σκάσει σε μένα πόλεμο, περίμεναν εμένα να πάω φαντάρο για να γίνει πόλεμο, σκάει και ένα-δύο μήνε πριν απολυθώ και μα κλείνουν όλου τότε μέσα. Και θυμάμαι να γίνεται στην 110 εδώ πτέρυγα μάχη που υπηρετούσα, γιατί η 110 είναι από τι μεγαλύτερε. Μην πω η μεγαλύτερη, νομίζω τότε είχε, ήταν η πτέρυγα που σηκωνόντουσαν πρώτα τα αεροπλάνα. Και επειδή ήμουνα στο αεροφωτογραφικό κέντρο, εμά τότε μα φέρναν τα φιλμ από τα αεροπλάνα, γιατί τα φωτογραφικά αεροπλάνα όταν σηκώνονται, κατεβαίνουν. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε δεν ξέρει, βέβαια, στην Ελλάδα. Έφευγαν λοιπόν τα αεροπλάνα, επέστρεφαν, βγάζαν το φιλμ. Όταν λέμε βγάζαν το φιλμ, φανταστείτε το σαν ένα πολύ μεγάλο μεταλλικό σακβουαγιάζ. Το φέρναν στο αεροφωτογραφικό κέντρο. Εμεί πηγαίναμε κάτω. Δεν εμπλέκονταν στη διαδικασία, βέβαια, φαντάρι το εμφάνιζαν κάτω με μυστικά οι αξιωματικοί μόνο, αλλά κάποιες φωτογραφίες τις βλέπαμε κι εμείς. Και θυμάμαι τότε βλέπαμε χαρακτηριστικά αυτό που αργότερα λέγανε όλοι πλέον στις συνεντεύξεις ότι έφευγε το ένα καράβι το δικό μας, πήγαινε ένα άλλο, έφευγε ένα τουρκικό, ερχόταν ένα άλλο, κρατούσαν πάντα μία ισορροπία γύρω από το νησί. Εμείς τα βλέπαμε αυτά. Και ήταν βράδυ και είχαν ανοίξει όλες οι σκοπιές μέσα στην 110 και όχι μόνο αυτό, ανοίξαν και κάτι ξεχασμένες. Και με βάζουν εμένα σε μια ξεχασμένη που φανταστείτε τώρα, μέσα στην 110 έμενε κόσμος, έτσι, με έναν αξιωματική, με έναν άνθρωπο που κάθε μέρα περνούσαν από εκεί να μην έχουν δει ποτέ στα 10-15 χρόνια εκείνη τη σκοπιά, να τη βλέπουν πρώτη φορά, βράδυ, τελευταία στιγμή να τη βλέπουν κιόλας, δύο η ώρα που τους φωνάξαν για να πάνε μέσα. Μόνο που δεν με βρήσαν. Μπορεί και να με βρήσαν μόνο που δεν με πλακώσαν στο ξύλο. Σταματούσαν. Εγώ κάτι του έλεγα: Ότι, πού πάτε, δείξαμε χαρτιά, και μου λέγανε όλοι: Συγγνώμη, παιδί μου, πας καλά, τι χαρτιά, Θα γίνει πόλεμο, Άσε με να περάσω. Τέλο πάντων, μα την ακυρώσαν εκείνη τη σκοπιά. Θέλω να σα πω ότι όταν πήγα φαντάρος λοιπόν, εκτός από τα παγόνια και τα τέτοια, ήμουνα και τη βραδιά των ημείων μέσα. Με παγόνια και με χρυσόψαρα. Αλλά ήμουνα μέσα. Το, το περάσαμε μέσα αυτό. Έκπληξη μου αποτελεί το γεγονό ότι όταν πρόσφατα την είπα σε έναν πιο μικρό, αυτή την ιστορία, ότι ήμουνα μέσα με τα έννοια, πήρε μια έκφραση, σαν να του έλεγα. Ήμουνα στην Κορέα, ξέρει, ήταν σαν να του είπα κάτι τόσο παλιό. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο παλιό. Τώρα, το 92, 93 έγινε, 94, και λέω, πότε έγινε. Κάνοντας όμως έναν υπολογισμό, είδα ότι η απόσταση του τώρα με το τότε που το αναφέρω ήταν περίπου του τότε του 93-94 με την Κορέα δηλαδή. Άρα όπως μας λέγανε μας τότε για την Κορέα τον πόλεμο και λέγαμε Βα, ποια Κορέα τώρα. Έτσι του φάνηκε και του 16χρονου που το έλεγα εγώ για το 1994 και τα ίμια κτλ. Συνεχίζω. Καταλάβατε πως ήμουνα στο σχολείο, καταλάβατε πως ήμουνα στο στρατό. Από εκεί και πέρα στο στρατό μέσα έγινα φωτογράφος πέρασα σχολείο, εκπαιδεύτηκα, πήρα δίπλωμα, κρατικό. Τότε ήταν μόνο το αεροφωτογραφικό κέντρο Λάρισα και στην Κρήτη που δίνανε τέτοιο πτυχίο. Κρατικό. Όσοι πήγατε, φαντάρι, ξέρετε ότι όταν πάρει ένα χαρτί μέσα στο στρατό είναι το ανώτερο. Δηλαδή, αν πάρει, α πούμε, για οδηγός, οδηγεί μέχρι διαστημόπλιο, είναι το ανώτατο. Τέταρτη-πέμπτη κατηγορία, ξέρω εγώ πώ τα λένε. Εμείς που είχαμε δίπλωμα φωτογράφου τότε δεν υπήρχε σχολή φωτογραφίας πανεπιστημιακού επίπεδου, ούτε καν ΤΕΗ. .E. Νομίζω μετά κάποια στιγμή είχα δει, μπήκε το 99-2000, αλλά τότε, τέλος πάντων, ήμασταν οι μόνοι που είχαμε αυτό το χαρτί. Αυτό το χαρτί σήμαινε ότι μπορούσες κάλλιστα να πας να κάνεις έναρξη επαγγέλματο, να ανοίξει μαγαζί κτλ. Αυτά από τη στρατιωτική μου θετία. Μετά λοιπόν, επειδή εμένα μου είχε μπει ήδη το μικρόβιο της ηχοληψίας, διότι όπως σας είπα πριν από 16 χρονών πήγαινα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που είχαμε εδώ στη Λάρισα, έκανα σκασιαρχείο από το σχολείο και πήγαινα στο σταθμό, τόσο μυαλό εγώ, είπα να πάω να ασχοληθώ και με την ηχοληψία και πήγα σε μια σχολή στην Αθήνα, έμαθα, έκανα την πρακτική μου εκεί, γύρισα πίσω πάλι, είχαμε το σταθμό, δούλεψα σε άλλους σταθμούς, ως ηχολήπτης, ως μουσικός παραγωγός, αυτό πήγαινε και ερχόταν, δηλαδή μια δούλευα, μια έφευγα, μια άνοιγαινα σε άλλο σταθμό, μια πήγαινα σε έναν άλλον. Αυτό κράτησε μέχρι α, το πήγαινε έλα μέχρι το 2017-2018 που ήταν ο τελευταίος σταθμός που δούλεψα. Αποφάσισα ότι μεταξύ του ήχου και της εικόνας μου αρέσει τελικά περισσότερο ο ήχος. Και δεν το αποφάσισα τότε, το αποφάσισα πολύ αργότερα σχεδόν πριν από μερικά χρόνια γιατί τελικά είδα ότι ο ήχος με τραβάει η εικόνα σαφώς και έχει μεγαλύτερη δύναμη, η εικόνα είναι το νούμερο ένα. Ειδικά το βίντεο πλέον που είναι και πανεύκολο για τον καθένα, διότι πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα και να έχουμε αυτές τις ευκολίες στο βίντεο που έχουμε τώρα, τότε ήταν ο ήχος πιο εύκολος. Ίσως αυτό να ήταν και η αιτία που εμένα να μου κόλλησε περισσότερο ο ήχος, δεν ξέρω. Είμαι του ήχου πάντως. Είμαι 48 πλέον, δεν μπορεί να μάθει σε ένα μεγάλο σκύλο καινούργια κόλπα. Είμαι του ήχου. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα αυτό το podcast να το κάνω χωρί εικόνα. Δεν χρειάζεται να έχω και μια κάμερα απέναντι για να με καταγράφει. Και δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και το λόγο για τον οποίο υπάρχει μια κάμερα και σε γράφει στο podcast. Με βολεύει καλύτερα, μου αρέσει καλύτερα, μου θυμίζει ραδιόφωνο, αν και δεν είναι ραδιόφωνο, αλλά από μια ηλικία και μετά όλα κάτι σου θυμίζουν που δεν είναι. <laughs> δηλαδή είναι λίγο περίεργο το πράγμα, αλλά το έχουμε συνηθίσει αυτό. Τα είπα όλα αυτά για να έχετε μια ιδέα ποιο είναι ο τύπο πίσω από το μικρόφωνο που μιλάει και θα μιλάει στα επόμενα podcast στα οποία ευελπιστώ να σας έχω μαζί μου και να μιλήσουμε για θέματα τα οποία αφορούν όλους μας με αρχή την τεχνολογία αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας ή μας απασχολεί. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ για δύο πράγματα και σε αυτό είμαι κάθετος για διαφορετικούς λόγους για το καθένα. Το πρώτο είναι ότι δεν θα μιλήσουμε ποτέ για πολιτικά, ποτέ των ποτών. Έχω τη χειρότερη εικόνα για τους πολιτικούς, τη χειρότερη εικόνα για αυτούς που εμπλέκονται με την πολιτική, εκτός αν κάποια στιγμή κατεβώ εγώ, τότε αλλάζει το πράγμα. Τότε εγώ θα είμαι ο καλύτερος και εμένα θα πρέπει να ψηφίσετε. Αλλά επειδή αυτό δεν βλέπω να γίνεται, έχω τη χειρότερη εικόνα δεν θέλω να έχω καμία επαφή με όλο αυτό το σύστημα το οποίο αποσκοπεί μόνο και μόνο στο να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά αυτοί που εμπλέκονται μέσα εκεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω. Τα βλέπετε, τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Καμία λοιπόν αναφορά ποτέ σε κανέναν. Και το δεύτερο που δεν θα ασχοληθούμε ποτέ είναι τα αθλητικά. Γιατί πρέπει να σα πω ότι εκτό των άλλων δεν ασχολούμαι ούτε με ποδόσφαιρο, ούτε με μπάσκετ, ούτε με βόλεϊ. Δεν έχω ιδέα. Αν τύχει θα δω, και να σας πω τώρα, όταν είχε φτάσει η Ελλάδα στον τελικό ή στον προημιτελικό εκεί, από το 2004 δεν έχω ξαναδεί και δεν είχα ξαναδεί νομίζω, και γενικά δεν έχω ιδέα από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα εκτός από τη Φόρμουλα 1. Όσοι λοιπόν ασχολείστε με τη Φόρμουλα 1, μπορείτε και να μου στέλνετε στο Instagram μεταξύ άλλων να λέμε και γι' αυτό μου αρέσει. Ήδη μου έχει στείλει ένας νομίζω σχετικός Πρέπει να είδε ένα μπουλουζάκι που είχα φορέσει κάποια στιγμή της Αλπίν, διότι από το 2003-2004 που βλέπω φόρμουλα είμαι Ρενό. Ρενό σημαίνει Αλπίν, Ρενό σημαίνει Νίκε, πιο παλιά με την Williams, μετά με την Red Bull, γιατί η Red Bull καλά τα λέει, αλλά τι Νίκε δεν τι πήρε μόνη τη, τι πήρε με Άλλη ιστορία αυτό. Άντε με το καλό να αρχίσει και η φόρμουλα να έχουμε κάποιε μικρέ αναφορέ. Άλλωστε, από ό,τι βλέπω, τα τελευταία ένα-δύο χρόνια έχει μεγαλώσει και το ενδιαφέρον του κοινού για τη φόρμουλα για πολλού λόγου. Όχι ότι συμφωνώ απόλυτα με όλου αυτού του λόγου, αλλά είναι καλό. Είναι καλό για να έχω κάπου κι εγώ να λέω τον πόνο μου, βραδερφέ. Παλιότερα δεν με καταλάβαινε κανένα. Πρέπει να σα πω δε ότι είμαι τόσο άσχετο με τα ποδοσφαιρικά και αυτό αμέλησα να το πω πριν που όταν στο δημοτικό κάποια στιγμή με είχε σηκώσει ο δάσκαλο και δεν ήξερα μάθημα, μου είχε πει μια κλασική ατάκα που έλεγε τότε σε όλου. Ε, βέβαια, Μιχάλη, από γεωγραφία δεν ξέρει, αλλά άμα σου πω την εντεκάδα τη ΑΕΛ, θα την ξέρει απ' έξω. Παρένθεση. Τότε ήταν η χρυσή εποχή τη ΑΕΛ. Η ΑΕΛ είναι η ποδοσφαιρική εδώ ομάδα τη Λάρισα που τότε. Είχε πάρει και πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Ήταν η περίοδο που πήγαινε για το πρωτάθλημα. Το πήρε, δεν θυμάμαι. Και ήταν γενικά ανεβασμένη πολύ τότε. Εγώ όμω δεν είχα ιδέα. Και μόλι το λέει αυτό, ξεσπούν όλοι στα γέλια. Εγώ σοβαρό, επάνω, γιατί δεν ήξερα και το μάθημα. Εγώ είχα το δικό μου καημό. Ξεσπάνε λοιπόν οι υπόλοιποι όλοι στα γέλια και ρωτάει ο δάσκαλο γιατί τι είπα. Και πετάγεται τότε ένα και του λέει: Δάσκαλε, ούτε αυτού του ξέρει. Και λέει αυτό: Μιχάλη, δεν ξέρει ούτε την εντεκάδα. Του λέω όχι. Δεν ήξερα ούτε την εντεκάδα της ΑΕΛ, δεν ήξερα ούτε το μάθημα. Αυτή ήταν η μικρή μου ιστορία από το δημοτικό για να καταλάβετε από πότε είμαι άσχετος με όλα αυτά. Ποτέ. Κλείνει αυτή η μεγάλη εισαγωγή στο podcast και ξεκινάμε πλέον το κυρίως θέμα. Έχω μαζέψει πολύ υλικό, θα δώσω όμως προτεραιότητα σαφώς στις δικές σας ερωτήσεις που μου θέσατε στο Instagram όταν και έβαλα την ερώτηση τι θέλετε να αναφέρουμε στο πρώτο podcast. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Θα προσπαθήσω να τα πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται αλλά να θα προσπαθήσω να τα διαβάσω και όλα. Και αν προλάβουμε θα κάνω και το εξή και πρέπει να σας το πω αυτό. Έχω μαζέψει ορισμένα άρθρα από το ίντερνετ γιατί αυτό είναι κάτι που πραγματικά επειδή λόγω τη δουλειά μου περνάω πολλέ ώρε στον υπολογιστή και πολλέ ώρε στο Ιντερνετ, γιατί δεν εννοώ δουλειά μου το YouTube, δεν έχει γίνει ακόμα κύρια δουλειά μου, ελπίζω να γίνει σύντομα, αλλά έχω και άλλη. Δουλεύω και σε τοπικό site, είμαι και φωτορεπόρτερ, κάνω και ροή σε άλλο site. Επειδή λοιπόν γενικώ ξοδεύω πολλέ ώρε τη ημέρα στο Ιντερνετ, έχω τη χειρότερη γνώμη εννοείται για το Ιντερνετ και έχω μαζέψει αυτές τις ιστορίες όπου εγώ τις φαντάζομαι ότι τις γράφει κάποιος άνθρωπος που πραγματικά έχει απειβδίσει, δεν ξέρει τι άλλο να κάνει για να μαζέψει κοινό είναι αυτές οι ιστορίες που σου κατεβαίνουν από το κεφάλι και προσπαθείς, φαίνεται ότι προσπαθείς να μαζέψεις σχόλια στα social media με τους τίτλους που βάζεις με τον τρόπο που γράφεις αυτά που γράφεις τα οποία ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, θα σας διαβάσω τώρα ένα, έχω μαζέψει πολλά έτσι, έχω υλικό, τι να σας πω, βλέπω εδώ, έχω πάνω από 20 τέτοια άρθρα. Θα σας πω τον τίτλο από ένα άρθρο μόνο και θα το διαβάσω άλλη φορά, γιατί τώρα προηγούνται αυτά που ρωτήσατε εσείς και θα καταλάβετε πού το πάω. Προσέξτε τώρα. Πέθανε ο άντρα μου και τα έφτιαξα με τον πεθερό μου. Δεν είχα λεφτά να τα ταΐσω τα παιδιά μου. Τι να έκανα. Αυτός είναι τίτλος απελπισμένου site ή απελπισμένου τέλος πάντων ανθρώπου που το έγραψε. Δεν έχει όνομα. Δεν έχει πηγή που το πήρανε. Δεν έχει όνομα ενώ του άντρα που πέθανε, του πεθερού, της κυρίας που μιλάει τέλος πάντων και Εννοείται ότι η φωτογραφία αυτή είναι από αυτές τις στοκατζίδικες που κυκλοφορούν. Και είναι όλο το άρθρο, είναι σαν να βλέπω εγώ μπροστά αυτόν που το έγραψε. Απελπισμένο, πάνω από ένα γραφείο, μπορεί να ήταν καλοκαίρι για να μην υπήρχαν θέματα, που τα τελευταία καλοκαίρια συνήθω υπάρχουν, Άρα μπορεί να ήταν και παλιό. Μπορεί να ήταν κάποιο που να δουλεύει σε ένα site που έπρεπε να αυξήσει οπωσδήποτε τα κλικ με οποιονδήποτε τρόπο. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο τίτλο είναι και πολύ clickbait. Εκτό τώρα του clickbait είναι και τα σχόλια που θα γίνουν στο, στα social και εκεί αποσκοπούν πλέον πάνω από τους μισούς που βλέπετε. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με τα ειδησιογραφικά. Είναι θέμα και άλλη κουβέντας όμως. Πήρατε μια ιδέα, τι σας έχω ετοιμάσει για άλλη φορά. Πάμε γρήγορα σε αυτά που μου έχετε στείλει για να απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση είναι λιτή και περιεκτική. Android vs iOS. Πετύχατε στην περίπτωση τώρα με αυτή την ερώτηση, διότι έχω εγκαταλείψει τα Windows και οτιδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα πέραν της Apple από το 2008 ή 2009, δεν θυμάμαι πότε, όταν αρχικά πήρα ένα MacBook Pro και μετά πήρα και ένα iPhone το 3GS και από τότε πραγματικά έχω βρει την ηρεμία μου, την ησυχία μου, και είμαι ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου σε ό,τι αφορά τι επικοινωνίε μου, διότι δεν χρειάστηκε ποτέ να το κλείσω, να το ανοίξω, να κολλήσει, να εκνευριστώ. Ποτέ. Ανοίγει. Δουλεύει. Κλείνει. Κλείνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αυτό ήταν ο λόγο που δεν χρειάστηκε ποτέ από το 2009 να πω: Φτάνει με το iOS. Δεν μπορώ άλλο. Θα πάω στα Android. Πρέπει να αρχίσω να μαθαίνω και τα Android. Άρα λοιπόν μη ρωτάτε καθόλου εμένα, ό,τι δεν ξέρω το λέω και αυτό είναι ένα από αυτά που δεν ξέρω. Είμαι τελείως άσχετος και όσο είμαι 100% ευχαριστημένος από το iOS και από το οικοσύστημα της Apple, δεν πρόκειται να ψαχτώ ποτέ για τίποτα. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να απαντήσω. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή: Τεχνολογία και παιδί. Από ποια ηλικία πιστεύεις είναι καλό να ασχολούνται. Προσέξτε. Δεν είχα παιδί και ούτε πρόκειται να αποκτήσω. Άρα δεν μπορώ να έχω μια αντικειμενική άποψη για το πώς συμπεριφέρονται και το τι ανάγκες έχει ένα παιδί, παιδί όταν λέμε φαντάζομαι εννοούμε 2, 3, 4, 5 έτσι μιλάμε και για αυτές τις ηλικίε που είναι και οι πιο ευαίσθητες και οι μετά σαφώ, αλλά από εκεί είναι που μπαίνουν τα θεμέλια. Όμως θα σας πω το εξή. στάνταρ αυτό το πράγμα το εξετάζουμε κατά περίπτωση. Δηλαδή αν είναι το παιδί αυτό το παιδί που διαβάσαμε πριν λίγε μέρε που το πήρε η Μένσα και έχει κάνει έχει IQ 160-170, έχει όσο του Αϊνστάιν, δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήταν, πενεξε7 και είναι τέτοιο φαινόμενο, αυτό φαντάζομαι ότι είναι κρίμα να μην το αφήσει να πλησιάσει την τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο. Με επιτήρηση σαφώ, διότι είναι παιδί, δεν φτάνει, λέω εγώ, το ότι είναι έξυπνο. Διότι όπω δεν αφήνει ένα παιδί μόνο του με ένα μαχαίρι, διότι μπορεί να γίνει και κάποιο ατύχημα, να μην ξέρει το παιδί να προφυλαχτεί, μπορεί να γίνουν πολλά, έτσι δεν το αφήνει μόνο του και με έναν υπολογιστή, α πούμε, να μπει όπου να είναι. Όμω, με μια σχετική επιτήρηση, θεωρώ ότι θα πρέπει να έρχονται τα παιδιά κοντά στην τεχνολογία, όλα τα παιδιά, τώρα. Το κατά πόσο, δηλαδή ο βαθμός που θα έρχονται κοντά, έχει να κάνει με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Και αν μη τι άλλο, αν έχετε τέτοιε αμφιβολίες ή αν και εγώ έβλεπα ότι ναι, όντω καλά τα λέω, αλλά συνεχίζω να έχω, θα ρωτούσα έναν ε, πιο ειδικό. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό ο πιο ειδικό, αλλά τον βρίσκουμε και τον ρωτάμε. Διότι το παιδί είναι παιδί. Δεν ξέρει, μαθαίνει και πρέπει εμείς να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να τα μάθει όλα αυτά. Ελπίζω να σας κάλυψα. Προχωράω στην επόμενη. Γνώμη για αγορά iPad mini 6 για το 2023. Είναι εντελώς σχετικό. και ρωτάω πάντα όταν μου κάνετε μία ερώτηση να πάρω το iPhone το 11 ή να πάρω το iPhone το 13, να πάρω το iPhone το 12 ή το 14, να πάρω το 14 ή να περιμένω το 15, να πάρω το MacBook το Pro με τον Mi 1 με τον Mi 2. Κάθε φορά που ακούω τέτοια ερώτηση, το πρώτο που ρωτάω σε όλου είναι για ποια χρήση είναι αν είναι για μια χρήση καθημερινή, ό,τι και να πάρετε, στο 95% των περιπτώσεων θα καλυφθείτε. Αν λοιπόν το iPad το θέλετε για ίντερνετ, για social, για να μπαίνετε κανένα YouTube, να βλέπετε βίντεο, να απαντάτε στα email, για ό,τι δηλαδή κάνουμε στην καθημερινότητά μας, να το πάρετε και σίγουρα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Αν τώρα θέλετε να επεξεργαστείτε βίντεο, να τραβήξετε φωτογραφίες και να τις επεξεργαστείτε ενώ μεγάλες και πολλές και ίσως καιρό αρχεία κτλ. εκεί αρχίζουμε και το συζητάμε. Ή αν θέλετε να τρέξετε κάποιο ειδικό πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να δείτε τις απαιτήσει του προγράμματος. Αλλά για καθημερινή χρήση, αν είστε του μεγέθους του μήνυ, που δεν είναι το μέγεθός μου, αλλά αυτά είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα, πολύ ευχαρίστως πάρτε το. Επόμενη ερώτηση. Chat GPT, που είναι και της μόδας. Έτσι, ήρθε αυτό το μήνυμα. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το chat GPT, θα σας πω ότι είναι το μέλλον του ίντερνετ, με λίγα λόγια. Είναι το μελλοντικό Google. Φανταστείτε δηλαδή ότι το Google σήμερα είναι το πρώτο κινητό που βγήκε, ενώ ας πούμε ένα Ericsson 197, εκείνο που ήταν μια πολύ ωραία παντόφλα που είχε στα πλάγια μία κεραία απλά που ανέβω κατέβαινε. Φανταστείτε λοιπόν το Google ότι είναι αυτό το τηλέφωνο, το τότε, του 1994, και φανταστείτε ότι το chat, GPT, το chat GPT θα είναι το iPhone 14 Pro Max. Μιλάμε για τέτοια διαφορά και μπορεί να λέω και λίγο. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι μια search engine, μια μηχανή αναζήτησης, που δεν είναι ακριβώς μηχανή αναζήτησης, διότι πλέον δεν αναζητάει ιστότοπους, αναζητάει απαντήσεις. Μπορεί να του πεις θέλω να μου πεις τα πάντα για το νερό. Στα αγγλικά βέβαια γιατί από ό,τι είδα και εγώ στα ελληνικά λίγο, όχι λίγο έως πολύ δηλαδή δεν τα πάει και τόσο καλά. Στα αγγλικά όμως αν πληκτρολογήσεις πες μου τα πάντα για το νερό θα αρχίσει να αραδιάζει σε real time, σε πραγματικό χρόνο γράφει μπροστά στα μάτια σας πληροφορίες για το νερό. Τη συλλέγει δηλαδή με λίγα λόγια από τα site και σας τις προσφέρει. Παίζει ρόλο και πόσες φορές έχει ξανακάνει κάποιος μια παρόμοια ερώτηση, τι αποτελέσματα έχει βρει για να τα φέρει και πιο γρήγορα μπροστά. Αν του πει, θέλω να μου γράψεις ένα σενάριο για μια διαφήμιση ενός αναψυκτικού. Κάθεται και σου γράφει σενάριο για διαφήμιση. Είναι τέλειο? Όχι. Έχει θέματα? Έχει. Εγώ όταν προσπάθησα να το κάνω και για το επεισόδιο που έφτιαξα στο κανάλι για τον Kit πριν από λίγες μέρες έκανα ένα βίντεο στο κανάλι για τα 40 χρόνια από τη στιγμή που πρωτοβγήκε το σύριαλ ο υπότιτλο της ασφάλτου στην Αμερική που συνέπεφταν περίπου χρονικά και με τον ε, ένα χρόνο του καναλιού. Όταν λοιπόν έκανα το βίντεο προσπαθούσα να βρω πληροφορίες. Μπήκα και στο chat GPT και έγραψα «Tell me everything about kit». Μου έβγαλε πάρα πολλά, δεν μου έβγαλε όλα τα πράγματα τα οποία βρήκα εγώ και μερικά από αυτά που μου έγραψε ήταν και λάθος. Όμως, είναι μερικούς μήνες στον αέρα, νομίζω είναι από τον Νοέμβριο, είναι εντελώς στα σπάργανα αυτό το πράγμα και αν μπορεί τώρα να κάνει αυτά και να έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ, τόσο πολύ κόσμο, φανταστείτε που πάει το πράγμα. Μιλάμε ότι έχουν τρομάξει οι πάντες γιατί αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό και πριν από δύο ημέρες διάβασα και ένα άρθρο το οποίο το έχω μπροστά μου το οποίο έχει σαν τίτλο την ερώτηση chat GPT. Απειλεί τον τρόπο διδασκαλίας στα πανεπιστήμια. Ο τρόπος σκέψης, η αναλυτική, συνθετική και κριτική ικανότητα είναι δεξιότητες που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κανέναν αλγόριθμο και κανένα πρόγραμμα. Είναι ο υπότιτλος και η συντάκτρια γράφει ένα άρθρο με αφορμή ένα άλλο άρθρο στο περιοδικό Atlantic, το οποίο είχε σαν τίτλο «Η ακαδημαϊκή εργασία πέθανε», το οποίο περιέγραφε με ζωφερό τρόπο την τύχη των εργασιών που εκπονούν οι φοιτητέ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους πορείας στο Πανεπιστήμιο. Ο λόγος για την απεσιοδοξία δεν είναι άλλος από μια ακόμη νέα τεχνολογική εφαρμογή, λέει το άρθρο, το chat GPT. Αυτή η εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και με δυνατότητες χρήσης από το ευρύ κοινό εφαρμογή παραγωγής, η οποία είναι σε θέση να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται και να συνθέτει δεδομένα, δομώντας με τρόπο απολύτως πιστικό επιχειρήματα και προβληματισμούς, αντιγράφοντας στην ουσία τον ανθρώπινο συλλογισμό. Λέει διάφορα αυτό το άρθρο, Ανά μία μέρα, βλέπω και ένα άρθρο τον τελευταίο καιρό για αυτό, για το GPT. Ωστόσο, τελειώνοντα, λέει: Ο τρόπο σκέψη, η αναλυτική, συνθετική και κριτική ικανότητα είναι δεξιότητε που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κανένα αλγόριθμο και κανένα πρόγραμμα. Η μεγαλύτερη έμφαση στη μεθοδολογία τη έρευνα, η ενθάρρυνση για περισσότερη τριβή του κάθε σπουδαστή με μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών πηγών και διαφορετικέ σχολέ σκέψη, ακόμα και η διεξαγωγή παρουσιάσεων του πνευματικού έργου που παράγει ο κάθε φοιτητή είναι τα εφόδια που πρέπει να προαχθούν στην ακαδημαϊκή διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο και οι ίδιοι οι σπουδαστέ θα θελήσουν να απομακρυνθούν από την μηχανιστική λογική τη παθητική αναπαραγωγή κειμένων. Ένα από τα πολλά άρθρα που αναφέρονται σχεδόν καθημερινά πλέον σε αυτό το GPT ήταν αυτό που σας διάβασα τώρα εν ολίγης, για μένα λοιπόν αυτό είναι 100% το μέλλον. Δεν ξέρω με ποια μορφή, δεν ξέρω τι θα επιτρέπεται να κάνει και τι δεν θα επιτρέπεται. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα μπουν οι περιορισμοί που θα πρέπει να μπουν. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι το μέλλον. Όπως κάθε τι άγνωστο είναι τρομακτικό σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε και αν αναλογιστούμε το τι μπορεί να κάνει και με αυτά που διαβάζουμε καθημερινά είναι όλο και περισσότερα, Όμω, προ τα εκεί βαδίζουμε. Υπήρχαν και άλλα, και άλλα πράγματα στο παρελθόν τα οποία τρομάζαν του ανθρώπου και τελικά τα διαχειριστήκαμε καλά. Ή ψηλοκαλά, τέλο πάντων. Επόμενη ερώτηση. Επειδή το επιτυχό για τον Κιτ ήταν φοβερό, θα ήταν ωραία αρχή οι παλιέ κονσόλε. Αναφέρεται στο βίντεο που σας είπα ότι έκανα στο κανάλι, στο YouTube, στο Τζέζα Tech για τα 40 χρόνια από τον υπότιτλο τη ασφάλτου που τον ξέραμε εμεί, το Night Rider, τον Kit. Σαφώ, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή θέλω να έχω χρησιμοποιήσει το κάθε πράγμα για το οποίο μιλάω, αν είναι δυνατόν φυσικά, γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν γίνεται, θα ήθελα να ξαναχρησιμοποιήσω κάποια από αυτές τις παλιές τις κονσόλες για να έχω μία φρέσκια άποψη και για να μπορώ να έχω και μία άμεση σύγκριση με μία καινούρια, με ένα PlayStation, ας πούμε, 5. Γι' αυτό, για το Git, επειδή ναι, δεν ήταν δύσκολο στο να τα βρω, αλλά εν τέλει, οκ, okay, τα βρήκα και τα έβαλα, το άλλο είναι λίγο πιο δύσκολο ως προς την εκτέλεση του. Παρ' όλα αυτά, ναι, και ευχαριστώ πολύ για την ιδέα, είναι πολύ ωραία ιδέα, δύσκολα υλοποιήσιμη στη φάση που είμαι αυτή τη στιγμή που προσπαθώ να τα κάνω όλα μόνος από το να βρίσκω τα θέματα, να γράφω το σενάριο, να κάνω το μοντάζ, να κάνω το podcast, να κάνω την άλλη μου τη δουλειά. Είναι ακόμα λίγο μπερδεμένα τα πράγματα για μένα. Όπως και να έχει όμως, μου άρεσε. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα σας, ίσως κάποιες εναλλακτικές επιλογές σε αξιόλογα κινητά Android. Απάντησα και πριν, για Android είμαι ο που θα πρέπει να ρωτάτε. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω άποψη. Ρωτήστε κάποιον άλλον για Android. Επόμενη ερώτηση. Θα μπορούσατε για κάμερε, αλλά και για την αδυναμία σα τα ρολόγια. Ο κύριο που μου το έστειλε, σαφώ κύριο, γιατί έχει κρυμμένο το όνομα. Τώρα δεν μπορώ να το δω έτσι όπω το έχω εδώ πέρα. Ή πρέπει να έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, ή κατάλαβε από κάποια στιγμή από κάποια πράγματα που είπα για τα ρολόγια. Γενικώ μου αρέσουν πολύ τα ρολόγια και δεν αναφέρομαι μόνο στα ακριβά τύπου Rolex, Vacheron, Constantin και τα λοιπά, αναφέρομαι και στα φτηνά παλιότερα είχαμε κατάστημα εδώ στην πόλη όπου μεταξύ των άλλων πουλούσαμε και ρολόγια, για να στεναχωρήσω τη σακύρα πουλούσαμε Casio ρολόγια τα οποία πρέπει να σας πω ότι ήταν καταπληκτικά και συνεχίζουν να είναι καταπληκτικά η κάζιο είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει ρολόγια τα οποία όντως διαρκούν σχεδόν για πάντα. Και τότε ήταν η περίοδο που άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα G-Shock. Για όσου δεν ασχολείστε με ρολόγια, τα G-Shock είναι αυτά τα ογκώδη ρολόγια, τα οποία συνήθω τα φοράνε αυτοί που κάνουν extreme sport και κτλ. Δεν παθαίνουν τίποτα αν πέσουν, αν τα χτυπήσει, αν, αν, Η Κάζιο λοιπόν έχει ρολόι, το οποίο βγαίνει επί 40 χρόνια συνεχόμενα και αυτό, κάπου στα 40 είναι, ένα G-Shock, ο κωδικό του πρέπει να είναι ο DW5600, αν δεν κάνω λάθο, το οποίο ρολόι, παρακαλώ πολύ, έχει μπει και στο βιβλίο Guinness, ω το ρολόι το οποίο είναι το πιο ανθεκτικό στον κόσμο, διότι, και μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube αυτό το πράγμα, διότι το πάτησε Νταλίκα, 15 τόνων Νταλίκα, και δεν έπαθε τίποτα. Η Κάζιο, δεν είναι δηλαδή αυτό που τραγουδάει όντω η Σακύρα Κάζιο με παράτηση στο Rolex για Κάζιο, γιατί για μένα μου αρέσει το Rolex αλλά και το κάζιο κυρία Σάκυρα είναι πολύ καλό μερικέ φορέ, δηλαδή εξαρτάται τη χρήση. Και δεν είναι όλοι οι συλλέκτε ορολογιών snob για να αποκλείουν τέτοια ρολόγια. Τα κάζιο χαίρουν εκτίμηση από πολλού. Δεν μιλάω τώρα για αυτού που συλλέγουν μόνο ρολόγια από 10.000 ευρώ και πάνω. Μιλάω για του περισσότερου συλλέκτε που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν, διότι και εγώ θα ήθελα να έχω μόνο ρολόγια 10, 20, 30 000. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να έχω ούτε καν ρολόγια των 5. Αλλά τα κάζιο πάντα κρατάνε μία θέση στην καρδιά οποιοδήποτε. Αυτά τα βίντεο σίγουρα θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή να γίνονται. Θα ξεκινήσουμε από τα χαμηλά, από τα κάζιο δηλαδή, και βλέπουμε. Εύχομαι να μπορέσουμε να πάμε και πολύ ψηλά. Σίγουρα πάντως θα γίνει ένα βίντεο και το έχω στο μυαλό μου για ρολόγια τα οποία μου αρέσουν ανακατηγορία. Και μάλλον αυτό θα γίνει με κατηγορία τιμής. Δηλαδή μέχρι 500, μέχρι 1000, μέχρι 2000 κτλ. Θα δούμε. Θα γίνει οπωσδήποτε πάντως το υπόσχομαι για τα ρολόγια. Για κάμερες τώρα που λέτε, μάλλον δεν μιλάμε για camcorder, μιλάμε για τις DSLR που ζητάνε και άλλοι παρακάτω που έχω δει κάποιε κάποιες ερωτήσεις ναι, σαφώ, αλλά είναι πολύ σχετικό το θέμα. Δηλαδή, θα πρέπει και αυτό να παρουσιαστεί με έναν τρόπο ε, ανακατηγορία. Να βρω δηλαδή δύο, τρει, τέσσερι κατηγορίε, οι οποίε δεν σημαίνει ότι θα είναι απολύτω μόνο τιμή. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο. Και να δούμε πώ μπορεί να γίνει. Θα εξηγήσω όμω και παρακάτω γιατί είναι σχετικά αυτό με τι κάμερε. Γιατί είναι σχετικό αυτό το όλο θέμα. Και λίγο δύσκολο να γίνει. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπληκτική δουλειά. Κάμερα κινητού ή DSLR. Α, εδώ είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα κατά την άποψή μου. Όταν μιλάμε σαφώς για κάμερα κινητού, μιλάμε για κινητό που έχει πάνω από 700, 800, 900 ευρώ, διότι από εκεί και πάνω είναι οι κάμερες που ξεχωρίζουν σε όλα. Όταν μιλάμε τώρα για DSLR, DSLR ή mirror ελεστέρος πάντων ή οτιδήποτε, όταν μιλάμε με λίγα λόγια, εγώ θα το λέω για κάμερα, μιλάμε για κάποια η οποία μπορεί να έχει είτε 500 είτε 5.000 ευρώ. Συγκρίνουμε δηλαδή λίγο μήλα με πορτοκάλια. Και να φανταστείτε ότι και για επαγγελματική μηχανή αν θέλουμε να μιλήσουμε και πάλι και εκεί δεν είναι ξεκάθαρο το ότι ποια μηχανή είναι καλύτερη διότι για παράδειγμα άλλη μηχανή θέλει ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να φωτογραφίσει άγρια φύση άλλη μηχανή θα θελήσει ο άνθρωπος που θα φωτογραφίσει έναν αγώνα αυτοκινήτων Άλλη μηχανή αυτό που θα πάει να φωτογραφήσει τοπία. Άλλη εξυπηρετεί αυτόν που θα φωτογραφίζει ενδεχομένω πορτρέτα. Δεν σημαίνει το ότι επειδή είναι 5.000 ή επειδή έχει 4.000 κάνει για όλου. Και δεν σημαίνει επίση ότι επειδή ένα κινητό έχει 1.000 ευρώ δεν κάνει για κάποιε δουλειέ. Για παράδειγμα, ένα που θα πάρει μια φωτογραφική μηχανή των 500 ευρώ και θα τη χρησιμοποιήσει με τον kit φακό συνήθω κάποιον 18-55 που φοράνε οι περισσότερε και δεν θα την πειράξει ποτέ και θα την έχει όλο στο αυτόματο και θα πάει μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο και θα την πάρει μαζί του για να βγάλει τι εντό εισαγωγικών καλέ φωτογραφίε τη οικογένεια ή ένα λουλούδι το οποίο θα δει σε κάποια γωνία ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά τέτοιου τύπου, γιατί όχι να μην εξυπηρετηθεί και με ένα ακριβό μεν αλλά κινητό δε, διότι ω γνωστόν η καλύτερη φωτογραφική από την άλλη είναι αυτή που έχουμε πάντα μαζί μα. Τι να την κάνω εγώ τη φωτογραφική και τον φακό των 5.000 ευρώ, αν τα έχω ξεχασμένα σπίτι και εκείνη την ώρα, α πούμε, το παιδί κάνει μια χαριτομηνιά και δεν έχω την κάμερα να το φωτογραφήσω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα, μια ενδιάμεση, μια λεπτή γραμμή, η οποία κάπου βρίσκει το ένα και κάπου αφήνει το άλλο. Γενικώ όμω για τέτοιου χρήστε, ναι τα κινητά, τα καλά κινητά επαναλαμβάνω, είναι λύση. Τώρα, αν αυτός που θα πάει την εκδρομή δεν θα φωτογραφίσει μόνο το λουλούδι γενικά, αλλά θέλει να το βγάλει και μια κοντινή για να φανούν οι γύροι, οι λεπτομέρειες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο του λουλουδιού, πράγμα που σημαίνει ότι έχει πάρει και έναν πιο ειδικό φακό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχει πάρει και ένα φλάζ γιατί αυτό μπορεί να έχει λίγο σκοτάδι εκεί που θα το τραβήξει, ναι, σαφώ, αν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο φωτογράφου, δεν θα τον καλύψει το κινητό. Εκεί, μάλλον θα πρέπει να πάρει κάποια άλλη μηχανή. Επειδή όμω βλέπω ότι η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία δεν τις παίρνουν τις μηχανές για εξειδικευμένες χρήσεις, μόνο οι επαγγελματίες. Θεωρώ λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημα, ότι για τις γενικές χρήσεις τα καλά κινητά μπορούν πλέον να αντικαταστήσουν τις μεσές και προ τα κάτω φωτογραφικές. Επόμενη ερώτηση. Ένα άλλο θέμα που θέλω να προτείνω είναι το cyber security. <laughs> Πολύ ωραία. Cyber security. Να ρωτήσω όμως το εξή. Γιατί cyber security να πούμε όταν πριν από λίγες μέρες μία κυρία κατέθεσε 150.000 ευρώ σε λογαριασμό κάποιου που την είχε ψήσει ότι ήταν ο Κιάνου Ρίβς. Πείτε μου σας παρακαλώ τι να πούμε για αυτό το θέμα. Είναι θέμα ίντερνετ, είναι θέμα security ή είναι κάποιο άλλο θέμα. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, εδώ πρέπει να αρχίσουμε από τα βασικά. Λόλα, να ένα μήλο. Λόλα, ο Κιάνου Ρίβς δεν θα σου στείλει ποτέ. Λόλα, ο Κιάνου Ρίβς και να σου στείλει δεν θα σου ζητήσει λεφτά και τέτοια. Γενικά, πάντως, θα πω το εξή όσο περισσότερο ασχολούμαστε με την τεχνολογία και όσο βλέπουμε ότι μπαίνει στην καθημερινότητά μας και μας εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, έχουμε τα web banking και κάνουμε πολύ ωραία τις δουλειές μας, τις συναλλαγές μας. Οι τράπεζες βέβαια μας κρατάνε 10 ευρώ γιατί έτσι θέλουν. 15 ευρώ για μια μεταφορά από εδώ εκεί, λες και τα πάνε μεταξύ τα λεφτά. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όσο όμως βλέπουμε ότι εμείς την κάνουμε τη δουλειά μας έστω και ακριβά, αλλά μέσω web θα πρέπει από την άλλη μόνοι μας να αναζητήσουμε και ορισμένους τρόπους να προστατευθούμε από όλα αυτά. Για παράδειγμα, να μάθουμε ότι η τράπεζα όταν στέλνει ένα email δεν θα πει σε καμία περίπτωση αγαπητέ πελάτη, αλλά θα μας αποκαλέσει με το ονοματεπώνυμό μας. Να μάθουμε ότι γενικώ στο 99% των περιπτώσεων οι τράπεζες δεν στέλνουν mail. Αν θέλουν κάτι έχουν τα πάντα, μέχρι και το νούμερο από το εσώρουχό μα και θα μα πάρουν τηλέφωνο. Επίση, να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα email. Το να πατάμε δηλαδή επάνω στον αποστολέα, λέω τα πολύ απλά, για να δούμε από πού ήρθε το mail, δεν θέλει και καμία ιδιαίτερη σπουδή. Θέλει απλά λίγο παραπάνω να σκεφτεί και να πει: Κάτσε, αυτό δεν το βλέπω για καλό. Ποιο το στέλνει. Άμα δει ένα μακρινάρι, δεν είναι η τράπεζα. Άμα δει κάτι που λύγει σε αλφα.gr, τέλο πάντων αλφα.bank, πώ είναι αυτό.gr, είναι από την τράπεζα. Αλλά και πάλι παίρνει τηλέφωνο. Δεν πατάμε μετά ποτέ σε link. Μπαίνουμε από τα κανονικά. Αυτά τα γράφουν όλοι, τα έχουν πει οι πάντε και βλέπετε ότι καθημερινά πάλι υπάρχουν κάποιοι που την πατάνε. Με λίγα λόγια για να απαντήσω, τέλειο. Cyber security δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και τίποτα τέλειο. Οτιδήποτε βγαίνει για να μας εξυπηρετεί συνήθω βγαίνει και για να μα βασανίσει μέχρι ενό σημείου και είναι στην διακριτική ευχέρεια του καθενό πόσο θέλει πραγματικά να προστατευθεί και πόσο όχι. Και πόσο θέλει ο Κιάνου Ρίβ να σου στείλει ένα μήνυμα για να πάρει 150.000 ευρώ. Επόμενη ερώτηση. Για τη φωτογραφία και τι φωτογραφικέ μηχανέ, ρωτάει και η Έλενα. Αυτό σίγουρα θα είναι ένα θέμα για βίντεο που θα κάνω οπωσδήποτε, γιατί είναι τόσο σχετικό όπως έλεγα και πριν και είναι τόσο συνάμα δύσκολο να οριοθετήσει το τι είναι για τον καθένα. Να πω ένα παράδειγμα. Θέλεις μια φωτογραφική μηχανή για να τραβάς φωτογραφίες ωραίες. Ωραία. Και παράλληλα λες όμως θέλω να έχει και λίγο βίντεο να γράφει. Ωραία. Τι βίντεο. Ε, 4K να τραβάει 24, 4K 30, 4K 60. Όταν τραβάει 4K60 θέλεις να κάνει crop, σε πειράζει μάλλον να κάνει crop. Σε πειράζει να μην έχει καλό stabilizer, δηλαδή να χρειάζεσαι ένα gimbal. Θε καλό stabilizer όταν τραβάς το βίντεο. Όλα αυτά που σας λέω είναι ερωτήματα, τα οποία επειδή τα έχω θέσει και εγώ στον εαυτό μου πολλές φορές, γιατί πρόσφατα σκεφτόμουν να πάρω και μια δεύτερη φωτογραφική ως συμπληρωματική για άλλους λόγους, όχι για στοντιακή χρήση, για εκτός στούντιο. Ξεκίνησα λοιπόν και εγώ από μια κατηγορία τιμής της τάξης των 600-700 ευρώ και έλεγα αυτή είναι πολύ καλή, θα την πάρω, δεν πειράζει που δεν κάνει αυτό, δεν πειράζει που δεν κάνει εκείνο. Έβρεπα μετά όμως κάτι που δεν έκανε και έλεγα α, δεν το κάνει αυτό. Πα στα 900 ευρώ, στα 900 κάνει εκείνο, δεν κάνει κάτι άλλο. Πα στα 1100 κάνει εκείνο, αλλά δεν κάνει κάτι άλλο. Τελικά για να μην σα τα πολυλογώ, φτάνει στα 4.000 και λε: Αυτή θα πάρω που τα κάνει όλα. Πρέπει λοιπόν από την αρχή να αποφασίζουμε εκτός από τους συμβιβασμούς που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και το ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες μας, για ποιον λόγο ακριβώς το αγοράζουμε το κάθε τι. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να απαντήσουμε πριν καν κοιτάξουμε. Και ξέρετε, αυτό είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα τελικά. Δηλαδή, θέλεις αυτό να κάνει εκείνο ή αυτό να κάνει το άλλο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ερώτημα. Θα γίνει όμως στάνταρ βίντεο για αυτό το θέμα 100%. Και η τελευταία ερώτηση λέει θα ήθελα να θίξετε το θέμα της αγοράς μεταχειρισμένων εντός παρενθέσεως καταστημάτων ιδιωτών. Προφανώς αγορά αγοράς μεταχειρισμένων από κατάστημα ή από ιδιώτες. Προσέξτε, επίσης ωραίο θέμα και επίσης ένα θέμα το οποίο καίει, ζεματάει. Είμαι κατά Τη αγορά μεταχειρισμένων, εάν το μεταχειρισμένο που θα πάρει, το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε, από κινητό, από φωτογραφική μηχανή, οτιδήποτε δεν είναι από άνθρωπο που ξέρεις, που γνωρίζεις δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι θα γνωρίζεις και τη χρήση που το έκανε, πράγμα που σημαίνει ότι και αν αύριο μεθαύριο προκύψει κάτι θα μπορείς να τον ρωτήσεις, πράγμα που σημαίνει με λίγα λόγια ότι μπορείτε να έχετε μία πρώτη άποψη για το μηχάνημα που θα πάρετε. Διότι αν ξέρετε ότι κάποιος είναι προσεκτικός, έχει τα, τα, κουτιά, έχει τα μηχανήματα, πώς τα έχει, τα προσέχει, είναι λίγο δύσκολο να πάρετε ακόμα και το αυτοκίνητό του ή ακόμα το οτιδήποτε και να έχετε αμφιβολίες. Αν από την άλλη όμως ξέρετε ότι αυτός δεν δίνει σημασία στα μηχανήματά του, βλέπετε πώς τα μεταχειρίζετε, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο κτλ, δεν θα παίρνατε ποτέ τίποτα. Από γνωστό σας τώρα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι γίνεται από άγνωστο ή πολύ χειρότερα από ένα κατάστημα ιντερνετικό το οποίο δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρχει και μετά από 6 μήνες ή τι γίνεται με όλους αυτούς τις αγγελίες που πλέον αν πούμε για τα κινητά οι μισές αγγελίες είναι για εκθεσιακά κινητά. Και όπως λέω και σε ένα short που ανέβηκε πριν από λίγες μέρες πόσα είναι επιτέλους αυτά τα εκθεσιακά κινητά τα οποία υπάρχουν στα καταστήματα πόσα φυσικά καταστήματα υπάρχουν που είχαν κινητά στις βιτρίνες τους και πόσα μοντέλα είχαν. Διότι πριν από μια εβδομάδα είδα εν έτη 2023 πουλούσε κάποιος στο ίντερνετ εκθεσιακό iPhone 8. Όσοι δεν ασχολείστε με τα iPhone, από το 8 έχει βγει το 9, το 10, το 11, το 12, το 13 και το 14. Εφτά χρόνια μοντέλο εκθεσιακό δεν είναι δυνατόν. Η δικιά μου λοιπόν η προτροπή είναι μακριά γενικώ από μεταχειρισμένα αγνώστων. Δεν έχω πάρει ποτέ κάτι μεταχειρισμένο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να έχω και ίσω αντικειμενική άποψη αν θέλετε. Το δέχομαι και αυτό. Μεταχειρισμένο έχω πάρει μόνο αυτοκίνητο. Δύο συγκεκριμένα. Αλλά τα πήρα γιατί υπάρχει μια καταπληκτική εταιρεία με την οποία δεν έχω καμία απολύτω σχέση. Αλλά είμαι απόλυτα ευχαριστημένο και σαφώ θα την αναφέρω. Είναι η Spot will αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Αθήνα, είναι μια εταιρεία η οποία έχει μόνο τεχνικούς αυτοκινήτων, τους παίρνεις τηλέφωνο, τους λες γεια σας, έχω δει το τάδι αυτοκίνητο, δίνεις το τηλέφωνο του πολιτή, πάνε οι άνθρωποι, κλείνουν ραντεβού, το βλέπουν, επί μία ώρα το τσεκάρουν, τραβάνε φωτογραφίες, σου στέλνουν τις φωτογραφίες μα μαζί με μια δωδεκασέλιδη αναφορά, παρακαλώ, με email, σου αναλύουν αν τρέχουν λάδια, αν το χρώμα είναι έτσι, αν το βρήκαν χτυπημένο με φωτογραφίες από το σαλόνι μέσα, αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή τους που να είναι ύποπτο, όλα αυτά. Και τα δύο λοιπόν αυτοκίνητα αυτά, τα οποία μου τα βγάλαν πράσινα, δηλαδή κατά 99% μια χαρά, τα πήρα, δεν είχα κανένα πρόβλημα, τα πούλησα, δεν είχαν και οι επόμενοι κανένα πρόβλημα και είμαι υπερευχαριστημένος. Μόνο έτσι... Θα έπαιρνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Αν δηλαδή υπήρχε ένα ανεξάρτητο φορέα που ήξερα ότι ήταν σοβαρότατο και το ήλεγχε. Όχι να παίρνει το κάθε τυχαίο μαγαζί ένα κινητό και να σου λέει είναι εκθεσιακό. Πάρτο, σου εγγυώμαι εγώ 6 μήνε. Να σα δώσω εγώ εγγυήσει 6 χρόνια. Αυτά και για σήμερα ήταν το πρώτο podcast. Ήταν το πρώτο Jazza Talk. Το podcast από το Jazza Tech του καναλιού στο YouTube που έχω εδώ και ένα χρόνο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε μία απλά να πείτε να γεια, στέλνετε στο Instagram του Jezza Tech. Αν πληκτρολογήσετε στο Instagram Jezza Tech, θα σας το βγάλει κανονικά με τα λογότυπα τα ίδια. Εκτός από το YouTube, μπορείτε να μας βρείτε και σε όλες τις πλατφόρμες με τα podcast. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.